Την πρώτη προπόνηση της νέας χρονιάς πραγματοποίησαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, χωρίς όμως να έχουν και πάλι ανάμεσά τους τον Ζωέλ Τσιμπάμπα, ο οποίος δεν επέστρεψε ούτε στη νέα προθεσμία που του δόθηκε. Έτσι, η ΠΑΕ προσανατολίζεται πλέον όχι μόνο στην επιβολή προστίμων, αλλά και στη διακοπή συμβολαίου, δεδομένου ότι ούτε ο παίκτης εμφανίστηκε, ούτε κάποια πρόταση για την παραχώρησή του. Φυσικά, ο Κογκολέζος επιθετικός δεν υπολογίζεται για τον αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή, όπως και ο τιμωρημένος Ραπτάκης, ο οποίος θα επιστρέψει τελικά στις τάξεις των Βυσσινή με το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας και όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στο ρόστερ τους. Αναφορικά, τέλος με τον ορισμό του αγώνα με τον Γυραιό από τη Football League, η επίσημη ΑΕΛ παραμένει καθησυχαστική, έχοντας αποκαταστήσει όπως προκύπτει την επικοινωνία με την πλευρά του Κανόμπιο, ώστε να εκπληρωθεί ο σχετικός όρος που έθεσε η διοργανώτρια για τακτοποίηση ή διακανονισμό της οφειλής προς τον Ουρογουανό. Αύριο πάντως θα είναι η κρίσιμη μέρα, καθώς αποπνέει η σχετική προθεσμία.